Εντυπωσιακό σου του Ταϊντέρ στο 33 και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν με κοντινό πλασέ του Μπλάνκο στο 62. Η Ξάνθη παρέμεινε ψηλά στην βαθμολογία, ενώ μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ είναι ο Τζιμπούρ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας. Σε λίγο στο στούντιο θα έχουμε τον Μίλτο Θαδοσίου για το ρεπορτάζ. Η μία ήταν η ομάδα που εντυπωσιάζει από την αρχή της περίοδου και απέδειξε για ένα ακόμα παιχνίδι ότι δύσκολα χάνει. Η άλλη εμφάνισε τα γνωστά προβλήματα στην ανάπτυξή της και παρέμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σκόντα Ξάνθη και ΑΕΚ εμφάνισαν το γνώριμό τους πρόσωπο και το 1-1 ήρθε τελικά φυσιολογικά. Δυνατές μονομαχίες και αρκετά λάθη στην προσπάθεια να ελεγχθεί ο ρυθμός και ο νευραλγικός χώρος του κέντρου ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά στην αρχή του παιχνιδιού. Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για την Ξάνθη όταν ο Σάχα απέκρουσε το σουτ φάουλ του Ντοριβάλ. Η ΑΕΚ δυσκολευόταν να φτάσει στην εστία του Ξπούρνικ και έτσι στο 33ο λεπτό ο Ταϊντέρ άνοιξε το σκορ. Σκόκο. Θα χάσει από τον Κοστούλα. Παπάς. Παπάς θέλει να περάσει από τον Αλεξόπουλο. Τον έκλεισε ο Μπασινάς. Το σούτ του Ταϊντέρ. Εκπληκτικό γκολ. Το 1-0 με τον Ταϊντέρ. Φανταστικό γκολ. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ο Σάχα. Το 1-0. Et après pour l'équipe, j'espère que à la fin de la saison, on sera dans les 5 premiers ou dans les 3 premiers, espérons. Championnat. Championnat, oui, ah bon. Bien sûr. Pourquoi pas? Xanti, c'est une bonne équipe et je pense qu'on a les moyens pour le faire et j'espère qu'on y arrivera. Εμείς είχαμε μέτρια απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Δυστυχώς, όπως συμβαίνει και ειδικά στα περισσότερα παιχνίδια από αυτά που έχουμε παίξει, το πρώτο ή το δεύτερο σουτ του αντιπάλου πάντα καταλήγει μπάλα στα δίχτυα μας. Έτσι, ένα παιχνίδι ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο, βρεθήκαμε να κυνηγάμε το σκορ. Το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να καθυστέρησε λίγα λεπτά να ξεκινήσει λόγω ενός προβλήματος σε έναν από τους πυλώνες φωτισμού που αποκαταστάθηκε από τις άμεσες και συντονισμένες προσπάθειες των υπευθύνων της ακριτικής ομάδας. Αλλά είχε διαφορετική μορφή, μιας και η ΑΕΚ ήταν αυτή που ανέλαβε τα ενία στο ρυθμό του αγώνα. Ο Ντοριβάλ μπορεί να απείλησε την εστία του Σάχα στην δε αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά φαίνεται ότι τα πηγάδια εμπνέουν τον Μπλάνκο που όπως και πέρυσι σκόραρε και αφιέρωσε τον γκολ του στον Αντώνη Ρίκα. Λάθη πολλά. Κοιτάξτε, για την ΑΕΚ 43 λάθη στον αγώνα. Η ΑΕΚ Ξάνθη έχει κάνει 28, αλλά η ΑΕΚ με 43 λάθη έως τώρα δεν μπορεί να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εδώ Σκόκο για την ΑΕΚ. Γυρίζει ο Μπλάνκο 1-1. Πάνω που λέγαμε για τα λάθη της ΑΕΚ, έρχεται ο Μπλάνκο να ισοφαρίσει. Acá fue donde empezó el tema del zorro, ¿no? Cuando el año pasado. Bueno, esta me salió la idea de darle toda la fuerza, el apoyo a Anthony y Rica, porque creo que se lo merece, porque es un buen compañero. Y bueno, hay que estar siempre en las buenas y en las malas, y creo que era un apoyo que lo pensé para darle a él, y la verdad creo que es lindo, porque bueno, yo tuve la misma lesión y uno se siente un poco mal, y creo que demostrándole cosas así, creo que te da mucha más fuerza para que él salga adelante, ¿no? Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν για να φτάσουν σε ένα δεύτερο γκολ, αλλά η ροή του αγώνα είχε γυρίσει προς την πλευρά των φιλοξενούμενων. Πιστεύω είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα όχι τόσο καλό δεύτερο, αλλά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και μας ευχαριστεί. Πίστευα ότι σε κάποιο σημείο θα δευτερώσουμε και τον γκολ. Δυστυχώς κάναμε ένα λάθος στο χώρο του κέντρου από μια λάθος επιλογή στο φάουλ το οποίο χτυπήσαμε, και από εκεί και πέρα δυστυχώς δεχτήκαμε την ισοφάριση. Και δεν σας κρύβω, από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ψυχολογικά είχε αλλάξει πάρα πολύ, τη βοήθησε ας πούμε ψυχολογικά να ανέβει. Μπλάνκο. Πήγε μπάλα στον Σκόκο. Δεξιά Κουτρουμάνος. Η σέντρα για τον Τζιμπούρ. Και διώχνει τελευταία στιγμή εκεί ο Βάλας. Η ΑΕΚ επιμένει, Χουανφράν. Άστοχο το σουτ. Η ΑΕΚ πίεσε για να πετύχει τον γκολ της νίκης. Ο Εντίνιο που πήρε τη θέση του Τζεμπούρ βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πότε ο Ξπούρνικ ήταν σε ετοιμότητα και πότε η επιθετική της Ένωσης ήταν άστοχη. Μπλάνκο πήρε από τον καφέ. Ο Κρουμάνος. Έγινε η σέντρα. Εντίνιο. Και τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με τον Εντίνιο.
Το δεύτερο γκολ δεν ήρθε για καμιά από τις δύο ομάδες που μοιράστηκαν έτσι τους βαθμούς με την Ξάνθη να παραμένει στα ψηλά πατώματα του βαθμολογικού πινάκα και την ΑΕΚ να προσπαθεί να πλησιάσει προς την κορυφή. Πιστεύω είναι από τα λίγα παιχνίδια που κάναμε τόσες ευκαιρίες και ιδιαίτερα στο δεύτερο. Αν δεν βάζεις γκολ, έτσι είναι, τι να κάνεις. Πριν από το παιχνίδι, οι οπαδοί της Ξάνθης και ο σύνδεσμος βετεράνων έδωσαν με ένα πανό που έγραφε κάτω από τα χέρια από τη Σκόντα Ξάνθη τη δική τους δυναμική απάντηση σε όσους αμφισβητούν τόσο την παρουσία της στη Super League όσο και τη βαθμολογική της κατάταξη. Πίστευα ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από το σύνθημα του Γκέμπελ, ρίξε ρίξε λάσπη, κάτι θα μείνει και θα έχει κέρδος. Δυστυχώς αποδείχθηκε στην Ελλάδα ότι δεν έχουν περάσει τα χρόνια. Δυστυχώς το ρίξε ρίξε λάσπη κάτι μένει και το ότι έμεινε φάνηκε σήμερα με τη διαιτησία. Αν ο κύριος Τσάρτας, ιδιαίτερα ο κύριος Τσάρτας, είναι ευχαριστημένος με τη σημερινή διαιτησία, ας βγει το βράδυ να μας τα πει. Κοντά στην ομάδα της ΑΕΚ, πέρα από τους 800 περίπου οπαδούς που έδωσαν δυναμικό παρόν και χειροκρότησαν τις προσπάθειες των παικτών της Ένωσης, βρέθηκαν και οι δύο αντιπρόεδροι της ΠΑΕ, Κανελόπουλος και Κούλης, θέλοντας να δείξουν ότι δεν υπάρχει κενό εξουσίας μετά την παρέτηση του Ντέμι Νικολαίδη. Θα έχουμε πει ποια είναι τα κριτήρια των πρόεδρων, έχουμε οργανώσει την ομάδα στη μεταντέμι εποχή και θα κάνουμε το ΑΕΚ θα πάει σωστά.